Τεράστιο το κύμα αλληλεγγύης στους διασωθέντες μετανάστες του πολυνεκρού ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου. Εθελοντές, φορείς, αλλά και απλοί πολίτες έγιναν ένα μπροστά σε αυτήν την φρικτή τραγωδία. Οι πολίτες από την πρώτη στιγμή προσέφεραν ήδη υπόδησης και ρουχισμού, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας από την πλευρά του μέσω του Δημοτικού Μαγειρίου φρόντισε για την εισήτησή τους. Βρισκόμαστε εδώ στα δημοτικά μαγειρία του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να παρασκευαστεί το φαγητό για τους μετανάστες, για τους ανθρώπους που φιλοξενούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε συνέχεια άλλωστε. Καθημερινά μαγειρεύουμε για 110 συνανθρώπους μας εδώ στην Καλαμάτα απόρους. Όταν μας τυχαίνει τέτοια περίπτωση με μετανάστες, συνεχίζουμε και μαγειρεύουμε και για αυτούς. Υπάρχει δυναμική να μαγειρεύουμε μέχρι και για 400 άτομα την ημέρα. Είναι πάρα πολύ οργανωμένα εδώ τα μαγειρία. Να ξέρετε ότι όσον αφορά την συγκινητική αυτή ανταπόκριση των συμπολιτών μας εδώ πέρα στην Καλαμάτα ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές στην κυριολεξία, γιατί καταλαβαίνοντας τον πόνο και τη θλίψη αυτών των ανθρώπων έδειξαν αμέσως τα συναισθήματα αλληλεγγύης και φιλίας τα οποία τους διέπουν και μας προσέγγισαν προκειμένου να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν είτε σε φαγητά είτε σε ρούχα είτε σε παπούτσια. Είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή στα δημοτικά μαγειρία του Δήμου Καλαμάτας. Τώρα μας χρειαστήκαν αυτοί οι συνανθρώποι μας που έχουν τεράστια ανάγκη που έγινε αυτό στον τόπο μας στην τραγωδία. Είμαστε εδώ, μαγειρεύουμε εδώ για τους ανθρώπους αυτούς. Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, το ελάχιστο που μπορούμε. Ένα πιάτο ζεστό φαγητό με αγάπη και ευγνωμοσύνη, δηλαδή με σεβασμό πάνω σε αυτό.